Η ώρα είναι 8.30 το πρωί. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνουν ταξιδιώτες από το Πεκίνο. Ανάμεσά τους και οι οικογένειες Ελλήνων που επιστρέφουν για ένα διάστημα στην Ελλάδα προκειμένου να προστατευτούν από τον ιό. Ήρθε λόγω του ιού, επειδή φοβούνται. Μένανε εκεί μόνιμα. Μένανε μόνιμα, εργαζόντουσαν εκεί. Πήραν τα παιδιά και ήρθανε. Αρκετοί ήταν οι Κινέζοι πολίτες οι οποίοι έφτασαν και σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι περισσότεροι εξ αυτών φορούσαν μάσκα, ενώ όπως είπαν, πέρασαν από τον απαιτούμενο έλεγχο στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή τους για την Ελλάδα. Οι επιβάτες περνούν από έλεγχο και εν πτήση, ενώ στην άφιξη, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος εμφανίζει συμπτώματα, απομονώνεται και οδηγείται στις οργανωμένες μονάδες. Την ίδια ώρα, Έλληνες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Κίνα. Ένας από αυτούς που βρίσκεται σε λίστα αναμονής για την αναχώρησή του μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Open. Χτες μας έκλεισαν τις πόρτες του ξενοδοχείου. Ναι. Επειδή η κατάσταση στην πόλη έχει αρχίσει και επιδεινώνεται. Οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας συνιστούν ψυχραιμία, κάνοντας λόγο για μια χώρα που είναι θωρακισμένη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο κρούσμα στο άμεσο μέλλον, ενώ έχουν ήδη οριστεί τα νοσοκομεία αναφοράς και στόχος είναι η έγκαιρη ταυτοποίηση και η αποτροπή οριζόντιας διασποράς του ιού. Θα περάσει και τα σύνορά μας. Προβλεπτικά, δηλαδή, μαθηματικά μοντέλα αναμένεται να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα διάστημα 3-4 εβδομάδων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει στον κόσμο να επικρατήσει οποιοδήποτε είδος πανικός ή ανησυχία. Ήρθαν και δύο Κινέζοι από το Πεκίνο, όχι από την περιοχή που ήταν τα κρούσματα. Εμείς τηρήσαμε τις διαδικασίες και το πρωτόκολλο που έπρεπε να γίνει, με γιατρό μπροστά, με τις ερωτήσεις που έπρεπε να γίνει, και μετά μεταφέρθηκαν στη σωτηρία και διαπιστώθηκε ότι ο ένας είχε γρήπη κανονική. Σε κάθε περίπτωση, ένα κρούσμα το οποίο είναι ύποπτο, σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, να το αναφέρουμε. Ελληνίδα δικηγόρος που κατοικεί στο Χονγκ Κονγκ μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Στο Χονγκ Κονγκ συγκεκριμένα σήμερα ξεκινήσανε απεργία οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας του γεγονός ότι η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δεν έχει κλείσει τα σύνορα με την κεντρική Κίνα. Έξω από τα καταστήματα, τα φαρμακεία για παράδειγμα, υπάρχει μια ροή που ξεκινάει και πηγαίνει κύκλος όλο το τετράγωνο και ξαναγυρίζει. Οι υγειονομικές αρχές πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανή λήψη επιπλέον μέτρων και άλλες παρεμβάσεις.